συνεργάτη τη εκπομπή, κλινικό ψυχολόγο. Την καλησπέρα μα, Καλησπέρα, δηλαδή. καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, ε, η εικόνα του εαυτού μα, ο καθρέπτη δεν λέει πάντα την αλήθεια. Ο καθρέπτη δεν λέει πάντα την αλήθεια, έστω και ένα παραμύθι το κλασικό τη χιονάτη έλεγε την αλήθεια. Εδώ δεν λέει ωστόσο πάντα την αλήθεια. Φαίνεται ότι έχουμε μάλλον μια στραβή, στρεβλή εικόνα του καθρέπτη. Η εικόνα του σώματο γενικότερα δεν είναι αυτή η εικόνα του σώματο, την οποία ουσιαστικά είναι και η καλύτερη. Αυτό φαίνεται και από έρευνε, ξέρει. Φαίνεται ότι μόλι ο ένα στου τρει αισθάνεται άνετα με το σώμα του. Αντιθέτω, δύο στου δέκα πάρα, πάρα πολύ άσχημα με το σώμα του. σημείο που τώρα το καλοκαίρι, που γενικότερα το σώμα μα είναι πιο. Πέφτει και όπου... η ψυχολογία. Ε, πέφτηκε η ψυχολογία μα. Ακριβώ. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο δεν λειτουργούμε καλύτερα και στι παραλίε. Ή προσπαθούμε να καλύψουμε όλο ένα και περισσότερα κομμάτια του σώματό μα στι παραλίε από εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξέρει, όταν μιλούσαμε για εικόνα του σώματο, μιλούμε ουσιαστικά γιατί. Για την εικόνα την οποία έχουμε, χρησιμοποιήθηκε ένα όρο καταρχήν που χρησιμοποιήθηκε από τον Αυστραλό ψυχαναλυτή το 1935, μακρινό 1935, τον Έντουαρτ Σίλντ ο οποίο ουσιαστικά ωστόσο περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε το μέγεθο, το σχήμα και την ελκυστικότητα γενικότερα του σώματο. Αυτό είναι μια κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι δημιουργείται μάλλον στα πρώτα μα παιδικά χρόνια, και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλα αυτά τα ωραία social media, μήμοι έψιλον, τα οποία ούτω ή άλλω έχουν εισβάλει στη ζωή μα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον έχουν δώσει μια χαριστική βολή σε όποιου ανθρώπου δεν αισθάνονταν καλά με το σώμα του. Θα το δούμε ωστόσο στην πορεία τη παρουσίαση. Παράγοντες, λοιπόν, οι οποίοι επηρεάζουν ουσιαστικά την, α, το, το, την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Ατομικοί παράγοντες, όπου είναι η προσωπικότητα, η αυτοεκτίμηση που έχουμε, γενικότερα διάφοροι παράγοντες. Διαπροσωπικοί κοινωνικοί παράγοντε, από εκεί πέρα οικογένεια, φίλοι, μέσα κοινωνική δικτύωση, τα οποία παίζουν το σημαίνοντα ρόλο όπω θα δούμε αντίστοιχα στην διαμόρφωση τη εικόνα του σώματο, βιολογικοί γενετικοί παράγοντε, γενετικά προσδιορισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να έχουμε, όπω για παράδειγμα ο δείκτη μάζα σώματο από εκεί και πέρα, πολιτισμικοί παράγοντε, τελευταίο και πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, Θα θυμηθούμε ότι τα μοντέλα εντό αγωγικών, οι ζωγραφιέ οι οποίε υπήρχαν τη αναγέννηση, επρόκειτο γενικότερα για γυναίκε και άντρε οι οποίοι είχαν παραπάνω κιλά πλέον σιγά σιγά τα πράγματα έχουν στεγνώσει. Ειδικά μετά την περίφημη του γκη τη δεκαετία του 60, νομίζω πλέον έχουμε περάσει την εποχή του ανορεκτικού μοντέλου. Έχουν αλλάξει τα πολιτισμικά δεδομένα τα οποία ουσιαστικά προβάλλουν ένα τελείω διαφορετικό σώμα. Πώ διαμορφώνεται ωστόσο ο δεύτερο πίνακα η αντίληψη του εαυτού μα. Η αντίληψη του εαυτού μα διαμορφώνεται από δύο παράγοντε, θα έλεγα. Από την αντίληψη του σώματο, όπου είναι η υποκειμενική γνώση των εξωτερικών χαρακτηριστικών που έχουμε, και το δεύτερο είναι η ικανοποίηση που έχουμε από το σώμα μα, η ικανοποίηση που παίρνουμε, δηλαδή πόσο είμαι ευχαριστημένο γενικότερα από τι υποκειμενικέ γενικότερα ανταποδόσει τι οποίε έχω από το, σώμα μου. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχω αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση αντίστοιχα. Από αυτού του δύο παράγοντε φαίνεται ότι διαμορφώνεται η εικόνα, συνδιαμορφώνεται για την ακρίβεια η εικόνα του σώματο. Επηρεάζεται από κάποιου παράγοντε όπω για παράδειγμα το σωματικό βάρο, δείκτη μάζα σώματο, θα το δούμε στην πορεία. Οι τέσσερι διαστάσει τη εικόνα του σώματο, ποιε είναι οι τέσσερι διαστάσει. Πρώτη διάσταση είναι η αντιληπτική, το τι αντιλαμβανόμαστε για το σώμα μα, το πώ το βλέπουμε το σώμα μα, παχύ, αδύνατο σώμα. Η δεύτερη είναι η συναισθηματική, το πώ αισθανόμαστε, αισθάνομαι ικανοποιημένο, αισθάνομαι δυσαρέσκεια για το σώμα μου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συνήθω βεβαίω αυτέ είναι καταστάσει οι οποίε φαίνεται ότι αν δεν αισθάνομαι καλά με το σώμα μου στη μικρή ηλικία, μάλλον θα συνεχίσω να μην αισθάνομαι καλά με το σώμα μου και στη μετέπειτα ζωή μου. Το επόμενο είναι η γνωσιακή, δηλαδή ουσιαστικά είναι γενικότερη αντιλήψει στις σκέψεις, τα πιστεύω, τα οποία έχουμε και τα οποία αφορούν την εικόνα την οποία έχουμε για το σώμα, για το σχήμα, για το βάρος, γενικότερα για τον εαυτό μας. Τελευταία είναι η συμπεριφορική, όπου ωστόσο φαίνεται ότι οι πράξεις, συμπεριφορές, γενικότερα δραστηριότητες που κάνουμε ανάλογα με την εικόνα την οποία έχουμε διαμορφώσει το σώμα. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή εικόνα του σώματος μπορεί πολύ εύκολα να πάει σε μια παραλία και να κολυμπήσει ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Ή αντίστοιχα να φορέσει κάποιος περισσότερα αποκαλυπτικά ρούχα, για παράδειγμα, Έτσι, είτε άντρας είτε γυναίκα. Άρα λοιπόν αυτός φαίνεται ότι η αντιστοιχα να φορεσει καποιο περισσοτερα αποκαλυπτικα ρουχα για παραδειγμα ειτε αντρα ειτε γυναικα αρα λοιπον αυτος φαινεται οτι η συμπεριφορα του ε, με κάποιο τρόπο ε, ε, φαίνεται ότι είναι μία από τις τέσσερις διαστάσεις της εικόνας του σώματος. Επόμενος, πίνακας, όπου έχουμε συμπεριφορέ, ωστόσο, που δείχνουν αρνητική εικόνα σώματο, περνάμε μάλλον στα δύσκολα, όπου η πρώτη είναι η λεπτομερή εξέταση στον καθρέφτη ή η αποφυγή του να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ακραίε συμπεριφορέ. Η πρώτη συμπεριφορά συνήθω φαίνεται και την παρατηρούμε στι εφηβικέ ηλικίε. Το, αργότερο, το, 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 δεύτερο το βλέπουμε στις μετέπειτα ηλικίες συνήθως, όχι απαραίτητα βεβαίως, αλλά είτε λοιπόν να βλέπουμε πολύ συχνά και πολύ ε, τον εαυτό μας τον καθρέφτη για πολλή ώρα, είτε να αποφεύγουμε. Συχνό ζύγισμα ή αποφυγή του ζυγίσματο. Πάρα πολύ συχνό ζύγισμα ή υπερβολική έμφαση σε σημεία, για παράδειγμα, συγκεκριμένα. Το στομάχι μου, πώ είναι, η γλουτή μου, πώ είναι, συγκεκριμένα σημεία του σώματος, σε σημείο που αυτή η κατάσταση και αυτή η αιμονή, ξέρει, ειδικά σε κάποιε ηλικίε, ειδικά στην ηλικία τη εφηβεία, όχι μόνο ωστόσο, μπορεί να πάρει και τη, διαταραχή, τη, μπορεί να γίνει και διαταραχή. Θα το δούμε παρακάτω. Σύγκριση με άλλου, συγκρίνομαι πάρα πολύ συχνά με άλλου, αδυνάτησα σε σχέση με τον Α, αδυνάτησα σε σχέση με τη Β και ούτω καθεξή. Συχνέ και εξαντλητικέ δίαιτε, οι οποίε σε συχνέ δίαιτε, ωστόσο, μπορούν να περάσουν και σε μεθόδου ελέγχου βάρου, οι οποίοι μπορεί να είναι όπω για παράδειγμα συχνή εμετή, προκλητή εμετή, οι οποίοι μπορεί να υπάρξουν, όπω επίση και χρήση καθαρκτικών. Αρνητική αυτοκριτική, για παράδειγμα, δηλαδή κριτική για τον εαυτό μου, ότι με κάποιο τρόπο, κοίταξε, δεν, δεν με αρέσω, είμαι πάρα πολύ άσχημο. Επόμενο πίνακα είναι αναζήτηση τη επιβεβαίωση, συνεχόμενη αναζήτηση τη επιβεβαίωση. Αδυνάτησα πώ είμαι, πήρα κιλά, δεν πήρα κιλά, ξέρει. Ερωτήσει τον εαυτό μα. Ερωτήσει τον εαυτό μα και στου άλλου πολλέ φορέ και στον περίγυρό μα, οι οποίοι καλούνται να μα ενθαρρύνουν τι περισσότερε φορέ, αλλήμον αν δεν μα ενθαρρύνουν. Κάλυψη τμήματων του σώματο. Δηλαδή, Καλύπτω τμήματα του σώματο τα οποία αισθάνομαι ότι δεν αισθάνομαι καλά με τα συγκεκριμένα κομμάτια. Μακρύ, που, α, μακρυμάνικου, ώστε να καλύψω τα χέρια μου, για παράδειγμα. Περίεργα μοντέλα και ε, διατροφή και εξαντλητικέ διέτε, ειδικά ε, με την είσοδο του καλοκαιριού. Ξείς, αυτό βρήθηκε το διαδίκτυο από εξαντλητικέ διέτε μέσα σε μια εβδομάδα να χάσετε 5 κιλά, ο Δή να έχασε Σωστά. 20 κιλά. Μέσα σε, ε, 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 υπάρχουν κίνδυνοι βεβαίω. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, το επόμενο είναι τα ρούχα Λακάρτ, δηλαδή για παράδειγμα ρούχα τα οποία. Τα φοράω όταν αισθάνομαι παχή και ρούχα τα οποία τα φοράω όταν αισθάνομαι αδύνατο. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο προσαρμόζω το αντίστοιχο μου, ανάλογα με το πόσο καλά αισθάνομαι στο σώμα μου ή δεν αισθάνομαι με το σώμα μου. Α, στη συνέχεια αισθητικέ παρεμβάσει και επεμβάσει, όπου έχουμε από εκεί και πέρα πολλέ πλαστικέ, οι οποίε δυστυχώ πολλέ φορέ είναι και πλαστικέ, οι οποίε γίνονται χωρί να χρειάζονται στα άτομα, δεδομένου ότι δεν αισθάνομαι καλά με το συγκεκριμένο κομμάτι του σώματό μου. Όπω καταλαβαίνουμε, όλε οι παραπάνω συμπεριφορέ όσο πιο έντονε είναι, τόσο πιο αρνητική εικόνα του σώματο είμαι, άρα τόσο πιο δυσλειτουργικό είμαι στην καθημερινότητά μου. Επόμενο πίνακα, παθολογίε οι οποίε σχετίζονται με την κακή εικόνα του σώματο. Κατάθλιψη, προφανώ. Κατάθλιψη, όπου έχουμε αρνητικέ σκέψει, οι οποίε έρχονται ταχύτατα η μία πίσω από την άλλη και άρα με κάποιο τρόπο έχουμε μια κακή εικόνα του σώματο. Αγχώδει εκδηλώσει, όπου στι αγχώδει εκδηλώσει δεν είμαι ευχαριστημένο με τίποτα και άρα λοιπόν δεν είμαι ευχαριστημένο και με την εικόνα του σώματό μου. Διατροφικέ διαταραχέ. Ανορεξία, ψυχογενή ανορεξία, ψυχογενή βουλιμία, με ή χωρί ε, μεθόδου ε, για να μπορέσω να χάσω βάρο, όπω για παράδειγμα είναι το εμετό, όπω είπαμε, προκλητό εμετό ή αντίστοιχα α, χρήση καθαρκτικών. Δυσμορφοβική διαταραχή, αυτό που έλεγα προηγουμένω, είναι διαταραχή όπου ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα περισσότερο παρά έχω έντονη ενασχόληση με κάποιο φανταστικό ελάττωμα το οποίο έχω το ελάττωμα είναι απλά και μόνο στη σκέψη μου και μένω και εμένω στο συγκεκριμένο σημείο του σώματό μου. Για παράδειγμα, έχω μακριά αυτιά, έχω μεγάλη κοιλιά, έχω μακριά χέρια. Ιδιαίτερα στην περίοδο τη εφηβεία αυτό μπορεί να γίνει είναι και αιμονή και χρειάζεται από εκεί πέρα παρέμβαση, επέμβαση ειδικού. Και προφανώ σεξουαλικέ λειτουργίε οι οποίε υπάρχουν. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν αισθάνεται καλά με το σώμα του, με τον εαυτό του, σεξουαλικά πολλέ φορέ λειτουργεί είτε στον άντρα που έχουμε διαταραχιστήσει, είτε αντίστοιχα στη γυναίκα, όπου έχουμε ψυχρότητα πολλές φορές στην, ε, στη γυναίκα. Αυτή λοιπόν είναι οι παθολογίες, οι οποίες πολλές φορές σχετίζονται με την κακή εικόνα του σώματος. Επόμενος πίνακας, όπου η εικόνα του σώματος και τα social media, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, ξέρεις, γενικότερα θα σου έλεγα ότι... Ε, την, ε, αρχική, το αρχικό χτύπημα στην εικόνα του σώματος την έδωσαν τα ΜΜΕ πολλά πολλά χρόνια πριν. Ουσιαστικά από το 1970 έχουμε περίπου αύξηση 400% των διατροφικών διαταραχών. Ίσως βεβαίως υπό, ε, τις μετρούσαμε λιγότερο στο παρελθόν. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε αύξηση 400%. Το μέσο βάρος ενός μοντέλου σήμερα είναι κατά 23% μικρότερο, γυναικείου μοντέλου, είναι κατά 23% μικρότερο σε σχέση με το βάρος μιας γυναίκας αρκετά μεγάλο έτσι βάρο. Και πριν από 25 χρόνια ήταν 8 κιλά μόνο λιγότερο. από εκεί και πέρα, μιλούμε ότι τα χαρακτηριστικά που έχουμε λοιπόν στα social media είναι ωστόσο η κατάχρηση η οποία γίνεται από εφήβους. Εφηβεία, δύσκολη ηλικία, μεταβατική ηλικία, ηλικία στην οποία γίνονται πολλέ αλλαγέ στο σώμα των εφήβων. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν προλαβαίνουν να τι αφομοιώσουν αυτέ τι αλλαγέ. Και άρα λοιπόν η κατάχρηση αυτή η οποία γίνεται από του εφήβους με κάποιο τρόπο δίνει ένα χτύπημα στη χαμηλή ήδη αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ένα έφηβος που βλέπει το σώμα του να αλλάζει ταχύτατα. Το δεύτερο είναι η παντοδυναμία τη εικόνα. Η εικόνα σε σχέση με το λόγο έχει αρχίσει να παίρνει πολύ πολύ πιο μεγάλο χώρο. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και το ότι α, παραδοσιακά α, social media, όπω για παράδειγμα α, το, το Instagram, είναι πολύ πιο δυνατό σε σχέση με το Facebook. Ή ε, έχει αρχίσει να παίρνει χώρο. Όπως αντίστοιχα η εικόνα μικρή, γρήγορη, αναλασσόμενη εικόνα του TikTok είναι πολύ πιο γρήγορη σε σχέση για παράδειγμα με το YouTube που ήταν πολύ πιο ε, της υπομονής. Ουσιαστικά ήταν μια διαδικασία, δηλαδή, η οποία ήταν πολύ πιο αργή διαδικασία. Άρα λοιπόν έχουμε παντοδυναμία της εικόνας. Μια εικόνα η οποία πολλέ φορέ προφανώ είναι εικόνα ενό μοντέλου. Και άρα λοιπόν, εγώ, ο οποίο μπορεί να έχω κάποια κιλά συγκεκριμένα παραπάνω, μπορεί να μην αισθάνομαι καλά με αυτό που βλέπω. Και ο τρίτο είναι οι επεξεργασμένε, φωτοσοπαρισμένε, για να μου, μου επιτραπεί ο όρο αυτό, φωτογραφίε οι οποίε υπάρχουν, βρίθουν τα social media. Επόμενο πίνακα έχει να κάνει με ακριβώ τι μπορώ να κάνω. Πρώτον, είναι ότι περιορίζω τα άσχημα. Δηλαδή αυτά που με κάνουν να νιώθω άσχημα, προσπαθώ πώς... να τα περιορίσω. Τα διάφορα sites. Τις διάφορες ναι, άτομα, τα, τα μοντέλα, όλα αυτά τα οποία με κάνουν να, περιορι... να αισθάνομαι άσχημα. Κάτι το οποίο ίσως ακούγεται πολύ σημαντικό και πολύ απλοϊκό, αλλά νομίζω ότι έχει τη βάση του, είναι ότι μπορώ να κάνω ένα μονοήμερο διάλειμμα, μια αποχή εβδομαδιαία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως θα, κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω με κάποιο τρόπο να πάρω απόσταση από αυτό το οποίο με κατατρέχει. Απενεργοποιώ τι ειδοποιήσει. Ξέρει, ειδικά οι ειδοποιήσει, οι οποίε έρχονται η μία πίσω από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσουν ένα θέμα σε αυτόν, ο οποίο με κάποιο τρόπο μένει και εμένει στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ορίζω όρια, επενδύω σε άλλε δραστηριότητε. Τα όρια μπορεί, τι σημαίνει, μπορεί να σημαίνει να βάλω όριο στο ότι μπορώ να μείνω στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνική δικτύωση μία Δύο ώρε την ημέρα. Υπάρχουν δυνατότητε αυτό στα κινητά μα τηλέφωνα και στου υπολογιστέ. Ποιο το κάνει, δεν ξέρω. Ποιο το κάνει. Είναι πολύ δύσκολο για να το κάνω, αλλά από τη στιγμή κατά την οποία έχω εμπλακεί σε μια διαδικασία η οποία με κάνει να αισθάνομαι άσχημα στην καθημερινότητά μου, είναι απαραίτητο, ξέρει να το κάνω και πρέπει να το κάνω. Το επόμενο και τελευταίο ίσω είναι ότι συνδέομαι με άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα και αξίε και πρακτικά. Άρα λοιπόν δεν ακολουθώ κάποια άτομα τα οποία στην τελική ανάλυση είναι άτομα που η, 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 η καθημερινότητά του, αυτή η οποία φαίνεται μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση, μάλλον είναι πολύ επιτιδεμένη. Ε, καθημερινότητα και η οποία δεν έχει να κάνει προφανώ με την καθημερινότητα ενό κανονικού ανθρώπου, γιατί και οι ίδιοι ουσιαστικά επιτηδευμένα βγάζουν αυτό α. το προφίλ προ τα έξω. Επόμενο πίνακα έχει να κάνει με το ότι, και αν δεν νιώθω καλά, τι μπορώ να κάνω. Αποδέχομαι τον εαυτό μου λοιπόν έτσι όπω είναι. Βεβαίω αυτό αποτελεί ευχολόγιο για πολλού. Είναι σημαντικό ωστόσο να μπορέσω να το φτάσω. Είναι ξέρεις, κάτι αντίστοιχο με το ότι δεν αισθάνομαι καλά και μου λέει κάποιο χαλάρωσε. Ε, δεν μπορώ να χαλαρώσω συγκεκριμένη φάση. Πριν σπάνε, Αν πριν, μπορώ μήνες, να το κάνω. Μην έχει άγχο. Ακριβώ. Yeah. δεν μπορώ να το κάνω. Αν μπορώ να το κάνω, σαφώ είμαι τυχερό. Μην εστιάζετε σε αρνητικά πρότυπα. Όταν μιλούμε για αρνητικά πρότυπα, είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένω. Πρότυπα τα οποία είναι ψυχοπιαστικά για μένα. Μην δίνετε τόση σημασία στα κοινωνικά πρότυπα, αυτά τα κοινωνικά πρότυπα τα οποία μα κατατρέφουν. Προφανώ από εκεί πέρα δεν παραλείπω γεύματα και δεν αφήνω τα συναισθήματα, τα αρνητικά συναισθήματα αυτά που μα κατατρέχουν να με κυριεύσουν, δεδομένου του ότι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή αρχίζω και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, δεν αισθάνομαι καθόλου καλά με την εικόνα αυτή που έχω για τον εαυτό μου. Επόμενο πίνακα και τελευταίο, τι μπορεί να κάνει ο γονιό. Πολύ σημαντικό, δεδομένο του ότι όλα αυτά πολλέ φορέ ξεκινούν να δίνουν τα πρώτα σημάδια την περίοδο τη εφηβεία, μια δύσκολη, μεταβατική, αγχωτική, ψυχοπιεστική περίοδο για όλου. Άρα λοιπόν, εκφράστε την αγάπη σα, χάδι σωματική επαφή. Όπω είπα προηγουμένω, μπορεί τα ΜΜΕ με κάποιο τρόπο να λειτουργούν αγχωτικά σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι η πρώτη κακή σχέση που μπορεί να έχω με το σώμα μου είναι μια κακή σχέση που μπορεί να είχα με το γονιό μου. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το κάθε ε, μήμη έψιλον και η κάθε ε, social media το οποίο πατάει σε αυτή την κακή σχέση μπορεί να επιτείνει μια κακή είδη σχέση την οποία εγώ την είχα δημιουργήσει όταν είχα μια κακή σχέση με το γονιό ή με το φροντιστή πριν, λοιπόν. ή με το άτομο ακριβώς. Άρα λοιπόν χάδι σωματική επαφή έστω και τώρα έστω και σε αυτή τη φάση. Προτρέπω στον αθλητισμό. Πολύ, Πολύ σημαντικό. Γιατί η συμμετοχή ξέρετε στον αθλητισμό δημιουργεί φιλίε. Άρα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο ταυτίζομαι με κάποιον. Άρα, αγαπώ το σώμα μου γιατί βλέπω το σώμα μου ω μέσο για την επίτευξη από εκεί και πέρα, ώστε να μπορέσω να πετύχω αυτό που θέλω να πετύχω. Στόχο. Άρα, ακριβώ μπορώ και αγαπώ το σώμα μου. Βοηθώ. Σέβομαι του συνομιλίκους μου, άρα πολύ σημαντικό το ότι με κάποιο τρόπο μπορώ και δημιουργώ ένα καλό κύκλο συνομιλίκων. Τον βοηθώ γενικότερα στην κριτική σκέψη, βοηθώ γενικότερα την, την, την κριτική σκέψη του, του, του παιδιού και προσπαθώ με κάποιο τρόπο να την δυναμώσω, ούτως ώστε να μην διαβάζει άκρητα η να μην βλέπει άκρητα όλε αυτέ τι φωτογραφίε οι οποίε είναι προϊόν επιτίδευση, όπω λέγαμε προηγουμένω. Και προφανώ τελευταίο ότι αν η κατάσταση ξεφύγει, όπου εκεί παρατηρήσουμε καταστάσει αιμονή ή καταστάσει ακραία δίαιτα, ή καταστάσει ε, ανορεξία ή καταστάσει και βουλημικέ, νομίζω ότι θα κάνει καλά κάποιο να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια ειδικού, ούτω ώστε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που και εδώ ισχύει το ότι όσο πιο νωρί. Την αντιμετωπίσει, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει. Είναι αντιμετωπίσιμη όλη η κατάσταση. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την α, ε, ψυχολογία μα. Μας το έχει πει εκατομμύρια, εκατο, χιλιάδε. Δεν υπερβολή τώρα αυτό που λέω, αλλά μα το, το λέει συνέχεια. Οτιδήποτε ε, αντιμετωπίζει κάποιο το κομμάτι τη ψυχολογία του είναι αντιμετωπίσιμο. Ακριβώ. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ακριβώ. Υπάρχει αντίστοιχα. Υπάρχουν ψυχοθεραπευτικέ μέθοδοι, υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίε οι οποίε πραγματικά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα περισσότερα, σχεδόν όλα, όλε οι παθολογίε θα τα αντιμετωπίσει. Λάθο πρότυπα από τη μία και, μια, και ένα ξέφραγο αμπέλι social media και κοινωνική δικτύωση που οδηγούν καμιά φορά ε, του νέου ε, στο αδιέξοδο και σε λανθασμένες συμβουλές. Το είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς, το είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Και άρα λοιπόν έχω να μείνουμε και να, να, να μπορέσουμε να τονίσουμε ότι η σωστή, η καλή σχέση με το φροντιστή γονιό είναι αυτή η οποία μπορεί να διασφαλίσει ε, τον έφηβο, το μετέπειτα ενήλικα. Γενικότερα το νέο και το μετέπειτα ενήλικα, από οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και με την εικόνα του σώματο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η καλή σχέση με το γονιό είναι αυτή Μάλιστα. η οποία είναι ο θεματοφύλακα τη ψυχική υγεία. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.